αποτελεί το νομοσχέδιο το τελευταίο αυτό ένα νομό εκβιασμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας προς τους ασθενείς, ότι αν θέλουν να χειριγηθούν πιο γρήγορα ξεπερνώντας τις πολυετείς αναμονές που το ίδιο το κράτος και η κυβέρνηση δημιούργησαν με τη συνεχή υποστελέχωση των νοσοκομείων, με το πάγωμα των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια, πραγματικά το ΕΣΥ απαριθμεί τελευταία δεκαετία 20.000 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς, τελευταία τετραετία 6.500 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς, που την περίοδο της πανδημίας τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μονοθεματικά, το οποίο στέρισε από τον πληθυσμό της περιοχής μας αλλά και επαναλαμβικά περίπου στα 200.000 πρωινά τακτικά χειρουργεία για χάρη των μεγάλων συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα, καθώς εξώδησε όλους αυτούς τους ασθενείς στους μεγαλοχαριχαρίες της ιδιωτικής υγείας. Οι φοιτητές ιατρικής, όπως και οι φοιτητές όλης της χώρας, εδώ και δύο μήνες είχαμε ένα μεγάλο αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο για ιδιωτικά πανεπιστήμια και συνεχίζουμε ώστε να μην υλοποιηθεί ο νόμος στην πράξη. Ένας νόμος που ουσιαστικά επιτρέπει τρίσου στα πανεπιστήμια μόνο σε όσους το αντέχει η τσέπη τους. Αντίστοιχο πράγμα πάει με έρθει στην υγεία. Από σήμερα συντελείται ένα ακόμα μεγάλο αυτή τη φορά άλμα για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας. Από τη στιγμή που υπάρχουν αίθουσες κλειστές στο νοσοκομείο, εν προκειμένου που είμαστε εδώ, το Πανεπιστημιακό του Ρίου, και ενώ υπάρχουν και ελλείψεις από 24 τουλάχιστον χειρούργους διαφόρων ειδικοτήτων και 8 αναισθησιολόγους, και δεν λύνεται αυτό το ζήτημα, αλλά αντί αυτού περνάμε σε απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, είναι ολοφάνερο ότι προχωράμε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας. Θα παλέψουμε ενάντια σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης που επεκτείνει την λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικά κριτήρια, αυξάνοντας τα έσοδά τους από την τσέπη των ασθενών, από την τσέπη της εργατικής λαϊκής οικογένειας, για να δίνει ακόμα πιο λίγα το κράτος για την υγεία και για να μπουκώνει ακόμα πιο πολύ με χρήμα του λαού τους λευοπληστές, τα κοράκια της υγείας, τα γεράκια του πολέμου. Θα παλέψουμε να μην περάσει τη συνείδηση των εργαζομένων και του λαού το νόμιμο φακελάκι. Πρόοδος δεν είναι όπως θέλουν να μας εμφανίσουν, το να πληρώνει ο ασθενής από την τσέπη του, ούτε η διαλογή ασθενών με βάση την τσέπη τους, ούτε το υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο σύστημα υγείας.